Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Την τελευταία εβδομάδα εκδηλώθηκαν στη χώρα μας 311 δασικές πυρκαγιές. Οι σημαντικότερες από αυτές εκδηλώθηκαν στο Σχιστό Κορυδαλού, στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα, στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο Γαζί Ηρακλείου Κρήτης, στο Ροδάκινο Ρεθύμνου, στην Κάριστο, στο Αλιβέρι και στον Κάμπο Ευβίας, στην Παιανία, στο Χάβαρι Ηλίας, στην Ασοπία και στο Σχηματάρι Βιωτίας, στο Πόρτο Κατσίκη Λευκάδας, στο Σχηματάρι, στο Άγιο Όρος, στο Καμπί Ζακύνθου, στις Πόρτες Αχαΐας και στο Σερνικάκι Φωκίδας. Ισχυρές παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως στις πυρκαγιές όπου εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας, αλλά και στο Σερνικάκι Φωκίδας, όπου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμησή μας, η πυρκαγιά στη Φωκίδα επεκτάθηκε σε 3.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης και περίπου σε 9.000 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Αυτή τη στιγμή, σε καμία από τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Φέτος, στη μάχη της αεροπυρόσβεσης, διατίθενται και συνδράμουν στις επίγειες δυνάμεις 84 εναέρια μέσα, περισσότερα δηλαδή από ποτέ, εκ των οποίων τα 44 είναι μισθωμένα και τα 40 ανήκουν στον εθνικό στόλο. Και για τη σημερινή ημέρα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός και αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες που θα ευνοήσουν την επέκτασή τους. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή. Όμως, σε επιφυλακή πρέπει να είμαστε όλες και όλοι. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε φυσικό περιβάλλον, περιουσίες και το κυριότερο όλων, ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ.